Αναδεικνύεται η ανάγκη για ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης και στρατηγικά και αμυντικά. Αποδεικνύεται ότι η λογική του δεδομένου συμμάχου δεν είναι αποτελεσματική όταν τα δεδομένα αλλάζουν. Και αυτή η στρατηγική είναι βαγή. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να επιστρέψει η χώρα τάχιστα σε μια εξωτερική πολιτική η οποία είναι πολυδιάστατη και είναι ενεργητική, ούτως ώστε να συμβάλλει και από τις δικές της θέσεις για να μην διαμορφωθούν τετελεσμένα αναθεωρητισμού στην ευρύτερη περιοχή στο έδαφος των συγκρούσεων που έχουν αναπτυχθεί. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Υπάρχει μια στρατηγική στην εξωτερική πολιτική η οποία δεν απέδωσε και πάρα πολύ γρήγορα η κυβέρνηση πρέπει να στρίψει το τιμόνι. Ήταν έκπληξη το αποτέλεσμα? Δεν ήταν έκπληξη, διότι όλες οι ενδείξεις δείχνανε μια αμφίρροπη αναμέτρηση. Οπότε οποιοδήποτε από τα δύο ενδεχόμενα ήταν ανοιχτό και στο τραπέζι. Αυτό όμως, όπως σας είπα και πριν, θα έπρεπε να το έχει συνυπολογίσει η ελληνική εξωτερική πολιτική, η ελληνική διπλωματία, η ελληνική κυβέρνηση και να μην αφοσιώνεται στη στρατηγική του δεδομένου συμμάχου τη στιγμή που όλα τα δεδομένα και τα ενδεχόμενα ήταν ανοιχτά.